Καλώς ήλθατε στον πιο αδύναμο κρίκο. Απόψε βάζουμε καλάθι στον πιο αδύναμο κρίκο για καλό σκοπό, αφού οι 8 παίχτες ασχολούνται με την καλαθόσφαιρα. Ένας όμως μπορεί να κερδίσει μέχρι και 5.000 ευρώ. Οι παίχτες, για να φτάσουν σε αυτό το ποσό, θα πρέπει να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν ως ομάδα. Ό,τι και να γίνει όμως, οι 7 θα φύγουν με άδεια χέρια. Στο τέλος κάθε γύρου αποχωρεί ένας παίχτης, αυτός που οι υπόλοιποι θα έχουν ψηφίσει ως τον πιο αδύναμο κρίκο. Για πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα. Είμαι ο Ανδρέας και ήρθα σήμερα στον αδύναμο κρίκο για να τους φάω όλους. Είμαι ο Σάιμον, είμαι από τη Λεμεσό και ο μοναδικός φίλος που έχω είναι ο Παναγιώτης Μάρκο. Είμαι ο Αντώνης και ήρθα για να κερδίσω. Αν θα με βγάλουν γρήγορα, θα τους γράψω τα χειρότερα. Είμαι ο Ηλίας, είμαι ο διαιτητής. Ήρθα να τους αποβάλω όλους για να νικήσω. Είμαι ο Δημήτρης, καθαστητής της Ομόνοιας. Ήρθα επιτέλους να παίξω. Είμαι ο Πραξιτέλης και ασχολούμαι γενικώς με την καλαθόσφαιρα. Είμαι ο Αντώνης, προπονητής του ΑΠΟΕΛ και ήρθα να κερδίσω τον Σάιμον και τον Άρη για δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα. Είμαι ο Άρης, είμαι καλαθοσφαιριστής του Κεραυνού και περιμένω να κάνουμε μία νίκη. Παίζουμε μπάσκετ λοιπόν, απόψε στον πιο αδύναμο κρίκο, με μπασκετμπολίστες, διαιτητή καλαθόσφαιρας, αθλητικογράφο για την καλαθόσφαιρα, κριτή, προπονητή, 8 παίχτες που έχουν να κάνουν λοιπόν με αυτό το δημοφιλές άθλημα. Τους κανονισμούς για το άθλημά σας τους ξέρετε, πάμε να δούμε τους κανονισμούς για το παιχνίδι. Μέσα σε κάθε γύρο και στα όρια του χρόνου μπορείτε να κερδίσετε 650 ευρώ. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να μου δώσετε 8 συνεχείς σωστές απαντήσεις και να πείτε bang. Εάν μου πείτε πάσο ή μου δώσετε μια λαθασμένη απάντηση, αυτό θα αποβεί μοιραίο γιατί θα χάσετε όλα σας τα χρήματα. Εάν μου πείτε bang, δυνατά και καθαρά, αφού πω το όνομά σας, αλλά προτού σας υποβάλλω την ερώτηση, τότε τα λεφτά αποταμιεύονται και ξεκινάμε μια καινούργια αλυσίδα. Στο τέλος κάθε γύρου βλέπουμε πόσα λεφτά έχετε αποταμιεύσει. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ο πρώτος γύρος διαρκεί 2,5 λεπτά και ξεκινάμε αλφαβητικά με εσάς, Ανδρέα. Ρολόι! Ανδρέα, από πόσες ομάδες αποτελείται για την περίοδο 2018-2019 το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Κύπρου? 8. Σωστό, Σάιμον. Ποια είναι η ελληνική ονομασία του αθλήματος του μπάσκετ? Καλαθόσφαιρα. Σωστό, Αντώνη. Μπάνκ. Ποια ιστορική κυπριακή ομάδα μπάσκετ έχει σαν έμβλημά της τον δισκοβόλο? Ο Κεραυνός. Σωστό, Κεραυνός Τροβόλου. Ηλία, ποιο τρόφιμο λέγεται και άρτος? Το ψωμί. Σωστό, Δημήτρη. Μπάνκ. Ποιον επαγγελματία καλούμε αν μας χαλάσουν οι βρύσες του σπιτιού? Υδραυλικός. Σωστό, Πραξιτέλη. Τα χρώματα της ομάδας μπάσκετ ανδρών της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου είναι το βυσσινί με το μπλε ή το πράσινο με το κίτρινο? Το βυσσινί με το μπλε. Σωστό, Αντώνη Κάπα. Bang. Το 1966 ή το 1976 καθιερώθηκε για πρώτη φορά το κυπριακό πρωτάθλημα μπάσκετ? 1976. Το 1966. Άρη, ποιος Μίκη είναι το διασημότερο ποντίκι κινουμένων σχεδίων? Μάους. Σωστό, Ανδρέα, ποια είναι η χώρα καταγωγής της σαμπάνιας? Πάσο. Η Γαλλία, Σάιμον, η ΑΕΛ Λεμεσού ή ο ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα που έχει κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους στο πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών της Κύπρου? ΑΕΛ. Σωστό, με 13. Αντώνη, Bang. Σε ποιο νησί των Κυκλάδων βρίσκονται οι γνωστές παραλίες Ψαρού, Ελιά και Ορνός? Πάσο. Στη Μύκονο. Ηλία, Ούριος Άνεμος είναι ο ευνοϊκός ή ο μη ευνοϊκός για ένα πλοίο? Ευνοϊκός. Σωστό, Δημήτρη. Bang. Σε πόσους γύρους αναμετρώνται μεταξύ τους στην κανονική περίοδο οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Κύπρου για φέτος, για τη regular season? Σε πόσους γύρους? 3. Σωστό. Πραξιτέλη. Bang. Πώς αποκαλείται το τελευταίο δείπνο του Χριστού με τους μαθητές του πριν τη σταύρωσή του? Μυστικός δείπνος. Σωστό. Αντώνη Κάπα. Bang. Ποιο γήπεδο χρησιμοποιεί ως έδρα της η καλαθοσφαιρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ? Το Λευκόθεο. Σωστό. Άρη. Ποια κυπριακή ομάδα μπάσκετ προπονεί ο Φώτης Τακιανός? Τον Απόλλωνα Λεμεσού. Σωστό. Bang. Ανδρέα, στους νεόνυμφους ευχόμαστε εθιμικά βίων. Αθώσπαρτον. Σωστό. Σάιμον, το Ζακάκι είναι συνοικία ποιας πόλης της Κύπρου? Λεμεσού. Σωστό. Αντώνη. Bang. Σε ποια πόλη έχει την έδρα του το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο? Λευκοσία. Στην Κωνσταντινούπολη. Ηλία, ποιο είναι το συνώνυμο της λέξης οικοδόμος στην Κύπρο?
Τσίχτης. 140 ευρώ για την ομάδα στον πρώτο γύρο. Δεν είναι άσχημα, αλλά κάποιες παιδικές σχεδόν ερωτήσεις δεν τις βρήκατε. Ο νους σας είναι μόνο μπαστή την πορτοκαλί ή την μπαλά. Για να δούμε ποιος δεν άκουσε το σφύριγμα για έναρξη. Ποιος δεν πήδηξε για τζάμπολ. Ποιος έχασε ήδη την μπάλα. Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ο Σάιμον ξεκίνησε το παιχνίδι με τρίποντο. Είναι ο πιο δυνατός κρίκος. Ο Αντώνης είχε τις περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις. Είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Ψηφίσατε για να δούμε ποιος θα φύγει πρώτος από την Dream Team απόψε. Αντώνης. Άρης. Αντώνης. Αντώνης. Ηλίας. Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο μετά τον πρώτο γύρο. Να πούμε ότι οι τηλεθεατές από το σπίτι μπορούν να σχολιάζουν στο hashtag ο πιο αδύναμος κρίκος με λατινικούς χαρακτήρες. Βλέπετε και το hashtag στο πάνω μέρος της οθόνης, στο Twitter και στο Facebook ο πιο αδύναμος κρίκος. Τα σχόλιά σας με ελληνικά είναι η σελίδα μας εκεί. Και οι 8 μπαίνετε στην κλήρωση αυτόματα για το ολοκένουργιο αυτοκίνητο Fiat 500, προσφορά της CIC Auto Masters, και για ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, 2 ατόμων, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Xenos Travel. Για να πάω στον Ανδρέα, που μας είπε ότι θα τους φάει ούλους. Πολύ έτσι όρεξη έχετε, Ανδρέα. Ήρθα για να νικήσω σήμερα στο παιχνίδι. Δεν μου φαίνεται. Όταν τρώτε, μετά που θα τους φάτε όλους, θα πιείτε και σαμπάνια. Θα πιω σαμπάνια μετά. Μα είναι δυνατόν να σας ρωτάω η σαμπάνια από ποια χώρα είναι και να μην ξέρετε? Δεν είμαι πολύ της σαμπάνιας. Δεν μου αρέσει. Ούτε εγώ, αλλά ξέρω ότι είναι από τη Γαλλία. Τι πίνετε εσείς, Ανδρέα? Νερό. Και τι σχέση έχετε με την καλαθοσφαίρα? Εργάζομαι ως υπεύθυνος επικοινωνίας στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Πόσο καιρό? Τα τελευταία 4 χρόνια περίπου. Δηλαδή, έχετε ως χόμπι την καλαθοσφαίρα? Την είχατε έτσι κι αλλιώς πριν? Είχα σαν χόμπι γενικά τον αθλητισμό. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι στην καλαθόσφαιρα. Ήσασταν δημοσιογράφος? Δημοσιογράφος, ναι. Και πώς πάει η Κυπριακή καλαθόσφαιρα, Ανδρέα? Είναι για να ανοίγουμε σαμπάνιες? Πάει καλά. Θεωρώ πως πάει καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος και είμαστε σε καλό δρόμο. Για να δούμε απόψε τι θα κάνετε. Γιατί τον Αντώνη? Είχε κάνει κάποιες λάθος απαντήσεις. Αναγκαστικά έπρεπε να ψηφίσουμε κάποιον. Αυτός ήταν ο Αντώνης. Αντώνη, εσείς τι κάνετε ακριβώς? Εγώ είμαι αθλητικογράφος. Περιγράφω τους αγώνες στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Και είστε Ξελλάδος? Ξελλάδος. Από? Κόρινθο. Σας άκουγα ότι είστε Ξελλάδος, άκουγα δηλαδή τον τρόπο ομιλίας σας και σας έπεσαν δύο ερωτήσεις πολύ εύκολες για κάποιον Ξελλάδος. Ορνός, Ψαρού, οι παραλίες της Μυκόνου, δηλαδή είναι δυνατόν να τις χάνετε εσείς, Αντώνη? Για οικογενειάρχη δεν είναι αυτές οι παραλίες. Καλά, πριν να γίνετε οικογενειάρχη, δεν πήγατε ποτέ? Ποτέ. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετακόμισε στη Λευκοσία? Λάθος. Εγώ δικαιούμαι να πιστέψω ότι στο μυαλό σας έχετε μόνο την πορτοκαλί μπάλα του μπάσκετ. Ισχύει. Κατά τα άλλα είπατε ότι ήρθατε να κερδίσετε και αν σας βγάλουν έξω θα τους γράφετε κακά σχόλια. Σε ποιον έχετε γράψει τα χειρότερα, στον Σάιμον, στον Δημήτρη ή στον Άρη? Για τον Δημήτρη νομίζω δεν έχω γράψει ποτέ. Σας έχει ψηφίσει πάντως, χωρίς να θέλω να σπείρω τη διχόνοια. Ευκαιρία. Ναι. Τι θα μπορούσατε να γράψετε για τον Δημήτρη? Έλατε πριν φύγετε να σας εκμεταλλευτώ. Λοιπόν, Αντώνη, είμαι ο υπεύθυνος του site και λέω: με εκνευρίζει πολύ ο Δημήτρης της. Τι ομάδα? Ομόνιας. Της Ομόνιας. Και θέλω να του γράψεις αρνητικά σχόλια. Τι θα γράφατε? Το πιο εύκολο που μπορώ να γράψω είναι ότι δεν παίζει ποτέ. Οπότε δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Δεν παίζει ποτέ. Για τον Σάιμον, τι θα γράφατε? Ο Σάιμον παίζει. Ναι. Εντάξει, παίζει καλά, οπότε το θυμάται. Άρα θα γράφεις: ο Σάιμον παίζει καλά, οπότε το θυμάται.
Και ο Άρης. Ο Άρης, εντάξει, δεν παίρνει συχνά πάσες. Ναι. Αλλά όποτε σουτάρει, τα βάζει. Εκτός από κάποιες φορές που τη στέλνει airball την μπάλα. Μάλιστα. Αντώνη, πολύ κακός είστε επειδή σας ψήφισαν να φύγετε πάντως. Δεν τα εγκρίνω καθόλου αυτά. Με 6 ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος, λυπάμαι πολύ. Πιστεύω ότι οι ερωτήσεις που μου πέσανε ήταν μεν εύκολες, αλλά λόγω άγχους ίσως είχα το μυαλό μου περισσότερο στις αθλητικές παρά σε γενικότερο περιεχόμενο. Δεύτερος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 140 ευρώ. Με την αποχώρηση του Αντώνη μείνατε 7. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε με τον Σάιμον, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Σάιμον, πώς λέγεται ο ετήσιος θεσμός της κυπριακής καλαθοσφαίρισης, όπου πρωταθλητής και κυπελούχος της προηγούμενης περίοδου αναμετρώνται με στόχο την ανάδειξη ενός υπερπρωταθλητή. Super Cup. Σωστό. Ηλία, ποιο ήταν το επίσημο νόμισμα της Ελλάδας έως το 2002? Δραχμή. Σωστό. Δημήτρη. Μπαν. Λοιμός με γιώτα είναι η επιδημία ή η πολύ μεγάλη πείνα? Πολύ μεγάλη πείνα. Σωστό. Πραξιτέλη, σε ποια ομάδα του NBA αγωνίζεται ο διεθνούς φήμης αθλητής του μπάσκετ Γιάννης Αντετοκούμπο? Milwaukee Bucks. Σωστό. Μπαν. Ντόνι Κάπα, τα Ακίτα είναι μεγαλός ομοιράτσα σκύλου, η οποία κατάγεται από τις ορεινές περιοχές της Βόρειας Ιαπωνίας ή της Βόρειας Ιταλίας? Βόρειας Ιαπωνίας. Σωστό. Άρη, ποια κυπριακή ομάδα μπάσκετ κατέκτησε το Super Cup το 2018? Η ΕΘΑ. Σωστό. ΕΘΑ Έγκομης. Ανδρέα, ποια ευρωπαϊκή χώρα αφορά ο όρος Brexit? Την Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Σωστό. Σάιμον. Bank. Ο όρος jet lag αφορά τα ταξίδια με το τρένο ή με το αεροπλάνο? Αεροπλάνο. Σωστό. Ηλία, ποια εθνική ομάδα κέρδισε τα περισσότερα χρυσά μετάλλια στο μπάσκετ σε Ολυμπιακούς αγώνες μέχρι σήμερα? Σλοβενία. Των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημήτρη, η εθνική ομάδα ποιας χώρας κατέκτησε τα Ευρωμπάσκετ του 1987 και του 2005? Ελλάδα. Σωστό. Πραξιτέλη. Bank. Τα Ουράλια όροι είναι όρος σειρά της Ρωσίας ή της Κίνας? Της Ρωσίας. Σωστό. Αντώνη Κάπα. Bank. Ποιος κυπριακός αθλητικός σύλλογος κατέκτησε το πρωτάθλημα μπάσκετ την περίοδο 2016-2017? ΑΕΚ. Λάρνακας. Κεραυνός Τροβόλου. Άρη, ο Τζέικ Ομπράιαν της ομάδας μπάσκετ του ΑΠΟΕΛ παίζει στη θέση power forward ή point guard? Power forward. Σωστό. Ανδρέα, ο αθλητής μπάσκετ Παναγιώτης Τρισόκας πού αγωνίζεται φέτος? Στην Ένωση Νέων Παραλυμνίων. Σωστό. Σάιμον. Bank. Σε ποια χώρα της Μέσης Ανατολής θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 2022? Ιαπωνία. Στο Κατάρ. 130 ευρώ, 10 ευρώ λιγότερα από πριν. Σύνολο 270 ευρώ για την ομάδα. Κάποιος χαραμίζει τις ασίστ. Κάποιος δεν σκοράρει ούτε μόνος κάτω από το καλάθι. Ποιος είναι ο βασιλιάς του airball? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Σε ένα πολύ ανταγωνιστικό γύρο, ο Δημήτρης είναι ο πιο δυνατός κρίκος. Ο πιο αδύναμος κρίκος σε αυτό τον γύρο είναι ο Ηλίας. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιος θα αποχωρήσει από το παρκέ. Ηλίας. Αντώνης Κάπα. Δημήτρης. Άρης. Ηλίας. 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 Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο και αυτή τη φορά δεν ήταν και δύσκολο, διότι ο Ηλίας αποφάσισε ότι οι Σλοβαίνοι είναι ξαφνικά dream team στον κόσμο. Έχουν κερδίσει τα περισσότερα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο μπάσκετ. Μόνο αν ήσασταν εσείς διαιτητής, Ηλία. Δεν άκουσα καλά. Νόμιζα στην Ευρώπη. Είπα εγώ Ευρώπη. Δεν άκουσα καλά. Είπα Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν πολύ εύκολο η ερώτηση. Αν δεν ακούσετε καλά και αν δεν δείτε καλά στο γήπεδο, τι θα γίνει που είστε και διαιτητής? Μεγάλο πρόβλημα. Αυτό λέω κι εγώ.
Διαιτητής δεν είστε? Ναι. Δεν μας είπατε ότι θα τους βγάλετε όλους έξω? Είπα θα σας αποβάλλω. Θα τους αποβάλλετε? Θα σας αποβάλλουν αυτοί όμως. Θα τα ξαναπούμε στο γήπεδο. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις, Ηλία, όπως βλέπεις. Σήμερα μου είναι εκτός έδρας. Για πείτε μας για σας, Ηλία, εκτός ότι δεν ακούτε καλά, τι άλλο θέμα έχουμε. Μιλήστε μου. Είμαι φυσικός, εκτός από την ιδέα του φύγου διαιτητή. Γιατί γίνεται διαιτητής καλαθοσφαίρας? Γενικά μου αρέσει ο αθλητισμός και με εγωίτευσε περισσότερο το άθλημα της καλαθοσφαίρας. Οι διαιτητές, ας πούμε, της καλαθοσφαίρας είναι όπως τους τηλεκριτικούς που θέλουν να κάνουν τηλεόραση και επειδή δεν κάνουν θαύουν αυτούς που κάνουν τηλεόραση? Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Σίγουρα? Ναι, ναι. Δεν τους έχετε έτσι στο μάτι? Όχι. Αφού ήρθατε εδώ και πρέπει να τους βγάλετε έξω. Είμαι αντικειμενικός. Θα ρωτήσω τους υπόλοιπους. Ηλία. Θέλω να τους βγάλω έξω, αλλά με βγάλουν αυτοί όμως. Και μια φορά ο Άρης που λέμε. Γιατί τον Δημήτρη? Επειδή νομίζει ότι είναι πιο όμορφος από μένα. Κάντε τους ένα κοντινό, ένα διπλό μάλλον. Καμαρώστε και οι δύο έτσι. Ευθυτενείς. Κάντε τους και ένα τετραγωνάκι και από κάτω να έχουμε ποσοστό, να ανεβαίνει ανάλογα με τις κλίσεις του κόσμου. Ηλία, μη χαμογελάς σαν τεχνική ποινή, να είσαι πιο αυθόρμητος. Λοιπόν, Ηλία, να τους απαντήσετε στο γήπεδο λοιπόν. Σφυράτε, έχετε σφυρί σαν τους διαιτητές του ποδοσφαίρου? Ναι, ναι. Με 4 ψήφους αποβάλλεστε από τον πιο αδύναμο Κρίκο, λυπάμαι πολύ. Είχαμε μια εύκολη ερώτηση λάθος, αλλά υπάρχει μια προκατάληψη μεταξύ των παιχτών και του προπονητή. Και νομίζω βγήκε προς τα έξω εδώ στο παιχνίδι. Θα τα πούμε όμως λίγα συντόμως στο δικό μου γήπεδο. Τρίτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 270 ευρώ μέχρι τώρα με την αποχώρηση του Ηλία του διαιτητή. Μείνατε 6. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο Κρίκο. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε με τον Δημήτρη, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Δημήτρη, πιο σπουδαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής, εξελέγει βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ενώ διετέλεσε και δήμαρχος Πειραιά, ο Νίκος Γκάλης ή ο Παναγιώτης Φασούλας? Νίκος Γκάλης. Ο Παναγιώτης Φασούλας. Πραξιτέλη, ποιας χώρας της Αφρικής υπήρξε πρόεδρος ο Νέλσον Μαντέλα? Της Νοτιού Αφρικής. Σωστό, Αντώνη Κάπα. Ποια αμερικανική μεγαλούπολη αποκαλείται και Big Apple, το μεγάλο μήλο? Πάσο. Η Νέα Υόρκη. Άρη, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται ο φημισμένος λόφος του Φιλοπάπου? Ημιτό. Πόλη είπα. Α, Αθήνα. Σωστό. Αντρέα, πόσες σύλλαβες έχει η λέξη καλαθόσφαιρα? 5. Σωστό. Σάιμον, ζέφυρος είναι ο δυτικός ή ο ανατολικός άνεμος? Δυτικός. Σωστό. Δημήτρη, Bang. Σε ποια ομάδα μπάσκετ ανδρών της Κύπρου αγωνίζεται φέτος ο Γιώργος Νεοφύτου? Ομόνια. Σωστό. Πραξιτέλη, Bang. Πώς ονομάζεται το κλειστό γήπεδο που έχει σαν έδρα η καλαθοσφαιρική ομάδα της ΑΕΛ Λεμεσού? Νίκος Σολομονίδης. Σωστό. Bang. Αντώνη Κάπα, ποια χώρα βρίσκεται βορειότερα, η Ουγγαρία ή η Τσεχία? Τσεχία. Σωστό. Άρη, τι μέρος του λόγου είναι η λέξη τρέχοντας, επίρρημα ή μετοχή? Πάσο. Επίρρημα ή μετοχή, 50-50 είναι. Επίρρημα. Μετοχή. Αντρέα, αγωνίστηκε ή δεν αγωνίστηκε ο εκ των κορυφαίων Κύπριων καλαθοσφαιριστών Τάκης Μυραλάης και στο ελληνικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρας ανδρών? Αγωνίστηκε. Σωστό. Σάιμον, η Αλτάη είναι αθλητικός σύλλογος που εδρεύει σε ποια χώρα? Πάσο. Στην Τουρκία. Δημήτρη, σε ποια πόλη της Κύπρου βρίσκεται το θέατρο Ριάλτο? Λευκοσία. Λεμεσό. Πραξιτέλη, πώς αποκαλείται με μία λέξη ένα αντικείμενο που είναι κατασκευασμένο με τα χέρια? Χειροναυτικό. Χειροποίητο. Αντώνη Κάπα. Μόνο 70 ευρώ σε αυτό το γύρο, σύνολο 340 ευρώ για την ομάδα. Και κάποιος δεν μαζεύει ούτε τα εύκολα rebound. Κάποιος χάνει ακόμη και τα μαρκάριστα follow. Ψηφίστε τον πιο αδύναμο Κρίκο.
Ο Ανδρέας είναι ο πιο δυνατός κρίκος στον τρίτο γύρο. Ήταν ο μοναδικός που ήταν αλάνθαστος. Αυτή τη φορά ο πιο αδύναμος κρίκος είναι ο Δημήτρης. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιος έφαγε τρίποντο. Δημήτρης. Δημήτρης. Άρης. Δημήτρης. 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 Εντοπίσατε και αυτή τη φορά τον πιο αδύναμο κρίκο και βλέπουμε ότι παρόλο που έχουμε να κάνουμε με μπάσκετ σήμερα, δεν σας βλέπω να στέγεστε στο ύψος των περιστάσεων. Πάω στον Άρη. Και μια φορά, ο Άρης. Άρη, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, εδώ στον πιο αδύναμο κρίκο, όπως βλέπετε. Γι' αυτό όταν έχετε 50-50, να λέτε, μία από τις δύο εναλλακτικές. Τι πάσο, τόσο στούρνο ήσασταν στα ελληνικά. Μόλις ακούσατε μετοχή, είπατε πάσο. Απλά θεώρησα ότι μπορούσαμε να πούμε και το πάσο και γι' αυτό το είπα. Με το πάσο χάνετε τα λεφτά. Α, οκ. Okay. Αλλά δεν μου απαντήσατε στα ελληνικά, πώς ήσασταν. Μέτριος θα έλεγα, στο σχολείο. Ασχολούμασταν με τον μπάσκετ, όπως λέτε. Από πού είστε? Είμαι από Αθήνα. Α, είστε και Αθηναίος. Mm. Από? Περιοχή εννοείται Χαλάνδρυμενο. Και μου κάνατε παρολίγο να χάσετε το φιλοπάπου. Μπερδεύτηκα. Πάμε κάπου, μην με πας του φιλοπάπου. Κάπως έτσι. Εσείς με πήγατε στον Ημιτό. Μπερδεύτηκα πολύ. Μα πολύ μπερδεύεστε, βρε. Έχω να πάω καιρό, μάλλον. Πρέπει να πάω. Πώς και ήρθατε στην Κύπρο? Εντάξει, έχω και κυπριακή υπηκότητα. Απλά έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια είμαι στην Κύπρο, παίζω εδώ. Πού παίζετε? Είμαι στον Κεραυνό. Ο Κεραυνός είναι ο πρωταθλητής. Ήταν πριν δύο χρόνια. Πέρυσι χάσαμε το πρωτάθλημα. Από? Πέρυσι από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ, μάλιστα. Με τον Δημήτρη και τον Σάιμον έχετε βρεθεί αντιμέτωποι? Με τον Σάιμον είμαστε συμπαίκτες. Είστε μαζί και στην Εθνική. Είστε και στην Εθνική Κύπρου. Ναι. Ναι. Και με τον Δημήτρη είμαστε αντίπαλοι. Κάνετε τζάμπολ? Όχι, αυτός παίζει σε άλλη θέση από μένα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι ο ψηλός αυτός. Πετάγεστε και δύο για τα rebound? Εκεί μπορεί να βρεθούμε, αν τύχει μες στο παιχνίδι. Και πώς αντισταθμίζετε τη διαφορά ύψους? Είστε ελούρος? Όχι, αλλά μάλλον θα μου το πάρει το rebound, οπότε δεν θα την αντισταθμίσω. Τον Δημήτρη γιατί? Εντάξει, απλά έτυχε και έκανε κάποιες λάθος ερωτήσεις. Θεωρώ ότι ίσως μπερδεύτηκε κι αυτός, ίσως το άγχος λίγο. Δημήτρη, κάνατε βήματα σε αυτό το γύρο. Ναι. Μόνο που δεν σκουτουφλήσατε στο γήπεδο, δεν γλιστρήσατε στο παρκέ. Το Ριάλτο στη Λευκοσία, δεν έχετε πάει ποτέ στο Ριάλτο στη Λευκοσία? Όχι, δεν ασχολούμαι με θέατρο. Εγώ πάλι που έχω χρόνια να πάω σε αγορά μπάσκετ, ούτε που θυμάμαι πόσα, ήξερα ότι ο Γκάλης είναι στη Θεσσαλονίκη και ο Φασούλας στον Πειραιά και βγήκε και δήμαρχος Πειραιά και βουλευτής Πασόκ. Τουλάχιστον βρήκατε πριν ότι κέρδισε το Eurobasket η Ελλάδα το 87 και το 2005. Ναι. Δεν έχετε σαν ενδάλματα σας τον Γκάλη και τον Φασούλα? Τον Γκάλη. Τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά. Για να πάμε στα δικά σας, Δημήτρη. Είμαι πιο μικρός, εγώ είμαι 24. Ναι. Είμαι φοιτητής φυσικοθεραπείας. Αχα. Και ασχολούμαι με μπάσκετ. Πώς πάει η Ομονία στην καλαθοσφαιρά? Εντάξει, πάμε καλά φέτος. Καλύτερα από το ποδόσφαιρο? Ναι. Κάναμε και νίκη εναντί στο ΑΠΟΕΛ που δεν κάναμε στο ποδόσφαιρο. Σε ποια θέση είναι η Ομονία? Ναι, έκτη. Από τις? 8. Έκτη από τις 8. Δημήτρη, ψηφίσατε τον Άρη γιατί? Κάναμε κάποια λάθος ερώτηση. Υπήθεσα ότι ήταν ο πιο δύναμος κρίκος, αλλά επειδή δεν μπορούσα να ψηφίσω τον εαυτό μου, ψηφίσα τον Άρη. Έκανα δύο λάθος. Σας ζηλεύει? Υπάρχει κάποια κόντρα? Μπορεί επειδή είναι τραυματίας τώρα και δεν μπορεί να παίξει. Δημήτρη, με 5 ψήφους είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Πιστεύω ότι δίκαια φύγα από το παιχνίδι. Έκανα δύο λάθος παράδεκτες απαντήσεις. Πιστεύω ότι ξέρα την ερώτηση με το Φασούλα και το θέατρο στη Λεμεσό, αλλά δεν κατάφερα να τις απαντήσω λόγω και του άγχους. Εύχομαι καλή συνέχεια στα παιδιά. Τέταρτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 340 ευρώ με την αποχώρηση του Δημήτρη. Μείνατε 5 και πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο.
Μόνο δύο λεπτά αυτή τη φορά και ξεκινάμε με τον Ανδρέα που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Ανδρέα, ποιος διάσημος Αμερικανός ηθοποιός υποδίδεται τον Ντον Κορλεόνε στην πρώτη ταινία «Ο Νονός» του 1972. Πάσο. Ο Μάρλον Μπράντο. Σάιμον, πόσα λεπτά διαρκεί κανονικά ένας αγώνας μπάσκετ στην Ευρώπη? 40 λεπτά. Σωστό. Πραξιτέλη. Μπανκ. Με ποιες δύο εθνικές ομάδες αγωνίστηκε η Εθνική Κύπρου στο μπάσκετ αρχές Δεκεμβρίου του 2018 στη Λευκοσία? Με Αυστρία και Μεγάλη Βρετανία. Σωστό. Αντώνη Κάπα. Μπανκ. Ο ΑΠΟΕΛ έχει ή δεν έχει ομάδα καλαθόσφαιρας γυναικών? Έχει. Σωστό. Άρη, η Κορσική είναι νησί της Ιταλίας ή της Γαλλίας? Γαλλία. Σωστό. Ανδρέα, η ομάδα μπάσκετ του Αχιλλέα Καϊμακλίου έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας ανδρών καλαθόσφαιρας 5 ή 7 φορές? 5. Σωστό. Σάιμον. Πανκ. Σε ποια σημερινή χώρα βρισκόταν το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz, στην Πολωνία ή στη Ρουμανία? Ρουμανία. Στην Πολωνία. Πραξιτέλη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Σερβίας? Βελιγράδι. Σωστό. Αντώνη Κάπα. Μπανκ. Σε ποια ήπειρο βρίσκονται οι καταράκτες του Νιαγάρα? Αμερική. Σωστό. Άρη, ποια χώρα είναι η τρέχουσα κάτοχος του τίτλου στο Ευρωμπάσκετ, η Σλοβενία ή η Εστονία? Σλοβενία. Σωστό. Ανδρέα, στα Ευρωμπάσκετ του 1993, του 1995 και του 1997, η Εθνική Ελλάδος Καλαθοσφαίρισης των Ανδρών πήρε την τρίτη ή την τέταρτη θέση? Την τρίτη θέση. Την τέταρτη. Σάιμον, ο Άρης Κορονίδης σε ποια ομάδα καλαθοσφαίρας ανδρών αγωνίζεται φέτος? Κεραυνός Τροβόλου. Σωστό. Πραξιτέλη. Μπανκ. Η ομάδα καλαθοσφαίρας ανδρών του διγενή μόρφου πόσα πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας ανδρών στο κυπριακό μπάσκετ έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα? Ένα. Δύο ή τρία? Δύο. Σωστό. Αντώνη Κάπα. Ο Δαλάη Λάμα. 90 ευρώ μόνο, σύνολο 430 ευρώ και δεν έχετε καταλάβει και πώς να χρησιμοποιείτε τα μπανκ. 100% από ό,τι έχω αντιληφθεί. Και κάποιος χαραμίζει τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Κάποιος κατασκηνώνει μέσα στη ρακέτα. Πιο αργό κίνητο καράφι θα γίνει η αλλαγή. Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Για πρώτη φορά ο Πραξιτέλης είναι ο πιο δυνατός κρίκος. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι ο Ανδρέας. Έδωσε τις περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις. Ψηφίσατε. Για να δούμε ποιος θα χρεωθεί με πέμπτο φάουλ. Άρης. 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 Ανδρέας. Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το γύρο που ήταν ο Ανδρέας. Πάω στο Σάιμον, που δεν του έχω μιλήσει μέχρι τώρα. Ο Σάιμον λέει... Τι ήταν αυτό, ένα παιχνίδι? Σάιμον λέει κάτι τέτοιο, δεν ήτανε? Σάιμον. Δεν ισχύει ποτέ για μένα. Δεν λέγατε ποτέ? Όχι. Μιλάτε? Μιλάω. Δεν με ακούει κανένας όμως. Το λαγωνίζει, είναι στη φιλοσοφία. Κάπως έτσι. Ο Σάιμον που είναι παίχτης του Κεραυνού. Κεραυνού. Απ' τη Λεμεσό, 26 χρονών. Μπράβο, έτσι να τα λέτε μόνο σας. Ο Σάιμον λέει. Και τι θέση παίζετε στον Κεραυνό? Είμαι combo guard, ασώδιο. What? Playmaker και διάρρη shooting. Playmate. Playmaker. Α, το και εγώ. Λοιπόν, Σάιμον, γιατί σας κατηγορούν ότι δεν παίζετε? Γιατί, ότι δεν παίζω, ναι. Είμαι τραυματίας στο τελευταίο. Πού τραυματιστήκατε? Στο προσαγό. Δηλαδή, δείξτε μας. Είδε λίγο, νομίζω, στην κάμερα δεν μπορούμε να το δείξουμε. Πώς τραυματιστήκατε? Σας έσπρωξε ο Άρης? Ήταν, ναι, σε μια φάση στην προπόνηση. Να τα. Α, στην προπόνηση ήταν. Στην προπόνηση. Και, Σάιμον, το Auschwitz βρίσκεται στη σημερινή Πολωνία. Όπως είπατε, ναι. Και όχι στη Ρουμανία. Δεν το γνώριζα. Ήταν 50-50, διάλεξα μια από τις δύο. Οι λεμεσιανές ομάδες πώς πάνε στο μπασκετ? Αναλόγως πάμε καλά φέτος. Πάμε καλά. Καλά. Η ΑΕΛ βγήκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Ο Απόλλωνας κάνει καλή πορεία. Η ΑΕΛ έχει κάνει εκπλήξεις, έχει κερδίσει και τον Κεραυνό και έχει φτάσει πολύ κοντά στο να κερδίσει την ΑΕΚ δύο παιχνίδια.
Εσείς πριν τον Κεραυνό που παίζατε. Με τον Κεραυνό, ναι. Στην Λευκοσία. Πριν τον Κεραυνό που παίζατε. Ήμουνα μία χρονιά στην ΑΕΛ και μετά αμέσως πήγα στον Κεραυνό. Γιατί τον Άρη? Νομίζω ότι τους τελευταίους γύρους έχει αγχωθεί λίγο και καθυστερά λίγο να δώσει απαντήσεις και αυτό. Άρη, αγχωθήκατε? Σας αγχώνω. Ίσως. Μπορώ να τον δικαιολογήσω επειδή έκανα κάποια λάθη στην προηγούμενο γύρο και ίσως να τα μάζεψε όλα μέρη και σε αυτό το γύρο. Είχατε μερίδιο ευθύνη στον τραυματισμό του? Δεν νομίζω. Ήταν νομίζω συσχορευμένη κούραση και έγινε ο τραυματισμός. Δύσκολα θα πεις στο μπάσκετ ότι φταίει κάποιος άλλος για κάποιο τραυματισμό. Κάνει και επίσημη διάγνωση ο Άρη, που ψήφισε τον Ανδρέα, εντόπισε τον πιο αδύναμο Κρίκο. Ναι, όντως. Ο Ανδρέας. Έκανε κάποια λάθη σε αυτό το γύρο. Άρη, με 4 ψήφους είσαι ο πιο αδύναμος Κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Θεωρώ ότι στους τελευταίους γύρους δεν ήμουν τόσο καλός και ίσως το βγάλανε τώρα το αποτέλεσμα αυτό σε αυτό το γύρο. Ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι. Ήταν χαρά μου που βρέθηκα σήμερα εδώ για ένα τόσο καλό σκοπό. Και μακάρι να συμβαίνουν αυτά και άλλες φορές. Πέμπτος γύρος στο απόψινό μπασκετικό επεισόδιο του πιο αδύναμου Κρίκου με 8 παίχτες που ασχολούνται με την καλαθόσφαιρα. Είτε ως παίχτες, είτε ως προπονητές, είτε ως τεχνική βοηθή, είτε ως αθλητικό γράφη. Εσείς σχολιάζετε στο hashtag ο πιο αδύναμος Κρίκος με λατινικούς χαρακτήρες στο Twitter και στο Facebook στη σελίδα μας ο πιο αδύναμος Κρίκος με ελληνικά. Έχετε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 430 ευρώ, σχετικά χαμηλό το ποσό. Με την αποχώρηση του Άρη μείνατε 4. Πάμε να παίξουμε το πιο αδύναμο Κρίκο. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά και ξεκινάμε με τον Πραξιτέλη, που ήταν ο πιο δυνατός Κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Πραξιτέλη, πώς λέγεται η κρατική υπηρεσία που έχει σαν αποστολή της μεταξύ άλλων τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη των καιρικών συνθήκων? Μετεωρολογική υπηρεσία. Σωστό, Αντώνη Κάπα. Bank. Σε ποια χώρα θα πραγματοποιηθεί το Mundo Basket του 2019? Στην Κίνα. Σωστό, Ανδρέα. Πώς λέγεται η πρώτη αναπήδηση στο μπάσκετ όπου ένας παίκτης από κάθε ομάδα προσπαθεί να ρίξει την μπάλα σε παίκτη της ομάδας του? Ζάμπολ. Σωστό, Σάιμον. Bank. Σε ποιο γήπεδο έχει την έδρα της φέτος η ομάδα μπάσκετ της Ομόνιας Λευκοσίας? Στο Αγίου Δημητρίου. Σωστό, Πραξιτέλη. Ποιο είναι το μικρό όνομα του διάσημου Αμερικανού βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Πατσίνο? Αλ. Σωστό, Αντώνη Κάπα. Bank. Ο Βασίλης Κούνας σε ποια ομάδα μπάσκετ ανδρών αγωνίζεται φέτος? Στην ΑΕΚ Λάρνακας. Σωστό, Ανδρέα. Ποιος είναι ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ Λάρνακας στο φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών? Δημήτρης Κουκούρης. Σωστό, Σάιμον. Οι πόλεις Αμβούργο, Φραγκφούρτη και Κολονία σε ποια χώρα βρίσκονται? Γερμανία. Σωστό, Πραξιτέλη. Bank. Ποια θέση κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Καλαθόσφαιρας στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης το 2017 στο Σαν Μαρίνο? Πρώτη. Σωστό, Αντώνη Κάπα. Bank. Η ρήψη ποιών βομβών τον Αύγουστο του 1945 ανάγκασαν την Ιαπωνία να συνθηκολογήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ατομικές βομβές. Σωστό, των ατομικών βομβών. Ανδρέα, ποια χρονιά κατέκτησε το τελευταίο της πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία ανδρών η ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου? Το 1990 ή το 2000? Το 1990. Σωστό, Σάιμον. Bank. Σε ποια ελληνική ομάδα αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής για 15 χρόνια ο Κριστόφ Βαζέχα? Δικαιούμε. Ναι. Ολυμπιακός. Παναθηναϊκό. 130 ευρώ. Ανέβηκε κάπως η ομάδα, σύνολο 560. Όμως, κάποιος δεν βλέπει τις εύκολες πάσες. Κάποιος πουλάει συνέχεια την μπάλα. Ποιος χάνει ακόμη και τις ελεύθερες βολές? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο Κρίκο. Πάλι ο Πραξιτέλης είναι ο πιο δυνατός Κρίκος. Ο Σάιμον είναι ο πιο αδύναμος Κρίκος. Έδωσε την μοναδική λανθασμένη απάντηση του πέμπτου γύρου. Ψηφίσατε. Για να δούμε ποιος θα φάει τάπα. Σάιμον. Αντώνης Κάπα. Ανδρέας. Ανδρέας. Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο Κρίκο σε αυτό το γύρο που ήταν ο Σάιμον, που έχασε μια ποδοσφαιρική.
Ερώτηση για τον Βαζέχα, τον πήγε στον Ολυμπιακό αντί στον Παναθηναϊκό. Παρόλο που φοράει και πράσινο της ελιάς, λαδί, απόψε. Πάω στον Πραξιτέλη που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος. Πραξιτέλη, ο Ερμής που είναι? Σε κάποιο μουσείο, στο Λούβρο, ίσως. Είστε κι εσείς έτσι ένας κούρος, ένα άγαλμα? Όχι, δεν νομίζω. Γιατί το λέτε αυτό, δεν έχετε υψηλή αυτοπεποίθηση? Όχι, ο κούρος είναι άλλης τεχνοτροπίας, πιο ογκώδης, πιο δυνατός, δεν νομίζω να είναι τόσος. Πιο σμιλευμένος. Ναι, πιο πολύ λεπτομέρεια. Πιο έτσι πρότυπο. Ναι. Θέλετε να πείτε κάτι σαν εμένα? Αυτό προσπαθούσατε να βρείτε τόση ώρα. Εντάξει. Επειδή φοράω τα μαύρα και δεν αναδεικνύεται. Α, οκ, εντάξει. Αλλιώς θα αναδεικνύονταν. Πραξιτέλη, η τεχνική είναι ακριβώς η ίδια. Για πείτε μας, Πραξιτέλη, εσείς από πού είστε? Από Λευκοσία. Ετών? 45. Οικογενειακή κατάσταση? Είμαι παντρεμένος. Παιδιά? Και έχω τρεις κόρες. Και τι σχέση έχετε με την καλαθόσφαιρα? Είμαι κριτής, είμαι σταριστικολόγος. Γενικώς θυμάμαι ότι είμαι σε ένα γήπεδο από 13 χρονών. Τι σημαίνει είμαι κριτής στην καλαθόσφαιρα? Είμαι υπεύθυνος στη γραμματεία για καταχώρηση του σκορ, για τον χρόνο και επίσης για τον χρόνο της επίθεσης. Πραξιτέλη, με τι ασχολείστε, έχετε άλλη δουλειά? Ναι. Κανονική? Ναι, διδάσκω πληροφορική στη σχολή Κοφών και στη σχολή Τυφλών. Α, δηλαδή για πείτε μας πώς είναι αυτό, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Έτσι έχει πρόκληση. Ναι, είναι. Και αλτρουιστικό. Εντάξει. Διδάσκεται πληροφορική. Μάλιστα. Στη σχολή Τυφλών. Και Κοφών. Κοφών πρώτα, ναι. Πρωτίστως στην Κοφών και μία μέρα στην Τυφλών. Ψηφίσατε τον Ανδρέα, γιατί? Στατιστικά νομίζω είχε κάνει ένα λαθάκι προηγουμένως και νομίζω ένα σε αυτόν τον γύρο. Σε αυτόν τον γύρο μόνο ο Σάιμον έκανε ένα λάθος. Άρα είναι το προηγούμενο μέρο. Ναι. Εσείς ήσασταν ο πιο δυνατός κρίκος, όπως είπα. Ανδρέα, ήσασταν αλάθαστος και σας ψηφίζουν να φύγετε. Μάλλον δεν κάνετε κάτι καλό στην επικοινωνία τους. Τι γίνεται, σας έχουν άκτει? Νομίζω ήθελαν να με φάνε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Εσείς ψηφίσατε τον Σάιμον. Καθαρά τα κριτήρια αγωνιστικά λόγω της λαθασμένης απάντησης με τον Κριστόφ Βαζέχα. Ανδρέα, με 2 ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Νομίζω πως οι συμπαίχτες μου με έφαγαν με συνοπτικές διαδικασίες από το σημερινό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία σήμερα στον αδύναμο κρίκο. Ήρθαμε για ένα καλό σκοπό. Επίσης, να αναφέρω ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, την οποία εκπροσωπώ σήμερα εδώ, θα συνεισφέρει και αυτή με τη σειρά της για να αυξηθεί το ποσό που θα δώσουμε σήμερα στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, ώστε να αγοραστεί ένα αγωνιστικό τροχοκάθισμα που θα δοθεί σε κάποιον καλαθοσφαιριστή που το έχει ανάγκη, ο οποίος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ τροχοκαθίσματος της καλαθοσφαίρας. Έκτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 560 ευρώ. Με την αποχώρηση του Ανδρέα, μείνατε 3. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας και ξεκινάμε με τον Πραξιτέλη, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Πραξιτέλη, τι σημαίνει η αρχαία ελληνική λέξη είδωρ? Νερό. Σωστό, Αντώνη Κάπα. Μπανκ. Ποιος Έλληνας κορυφαίος καλαθοσφαιριστής είχε το παρατσούκλι Δράκος? Παναγιώτης Γιαννάκης. Σωστό. Σάιμον, στα επίσημα χρώματα της ΕΘΑ έγκομη συμπεριλαμβάνεται ή δεν συμπεριλαμβάνεται το μαύρο χρώμα? Συμπεριλαμβάνεται. Σωστό. Πραξιτέλη, Bang. Γνωστή φράση για κάποιον που κινείται με απελπιστικά αργούς ρυθμούς. Τα ζώα μου... Αργά. Σωστό. Αντώνη Κάπα. Bang. Τα αρχικά ΕΝΑΔ στο μπάσκετ σημαίνουν ένωση νέων. Αγίου Δεμετίου. Σωστό. Σάιμον. Μπανκ. Ποια ομάδα είχε μέχρι σήμερα τις περισσότερες κατακτήσεις κυπέλου ανδρών μπάσκετ στην Κύπρο? Από ΕΛ. Σωστό. 12. Μπανκ. Πραξιτέλη, πού αγωνιζόταν την περσινή σεζόν στο πρωτάθλημα ανδρών στο μπάσκετ ο Γιώργος Παλάλας? Στην ΑΕΚ Κηφισιά. ΑΕΚ Λάρνακα. Σωστό. Αντώνη Κάπα, Bank. Σε ποια πρωτεύουσα βρίσκεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Charles de Gaulle? Στο Παρίσι. Σωστό, Σάιμον.
Σε ποιο ευρωπαϊκό κύπελο καλαθόσφαιρας ανδρών συμμετείχε φέτος η ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας φτάνοντας στη φάση των 16. Europe Cup. Σωστό. Πραξιτέλη. Μάνκ. Σε πόσα φάουλ μπορεί να υποπέσει ένας μπασκετμπολίστας σε ένα αγώνα του NBA πριν αποβληθεί από έναν αγώνα. Σε 6. Σωστό. Αντώνη Κάπα. Μάνκ. Η ομάδα καλαθόσφαιρας της ΠΑΕΚ Κερίνιας έχει κατακτήσει 3 ή 4 πρωταθλήματα στο κυπριακό μπάσκετ. 3. Σωστό. Σάιμον. Μάνκ. Ο Παναγιώτης Φασούλας. Δεν προλάβαμε την ερώτηση στο Σάιμον. 110 ευρώ για την ομάδα, σύνολο 670. Και από τους τρεις θα μείνετε οι δύο που θα έχετε την ευκαιρία στον αμέσως επόμενο γύρο, στον 7ο, να προσπαθήσετε να φτάσετε τα 1000 ευρώ και να τα ξεπεράσετε, αν είναι δυνατόν. Και φυσικά να πάτε μετά στον τελικό. Για να δούμε. Ποιος βρίσκει συνέχεια, Στεφάνη? Ποιος σταμάτησε να σκοράρει? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο Κρίκο. Δεν έχασε βολή ο Πραξιτέλης για τρίτο συνεχόμενο γύρο και είναι ο πιο δυνατός Κρίκος. Ο Σάιμον είναι και πάλι ο πιο αδύναμος Κρίκος. Ποιοι δύο παίκτες θα συνεχίσουν στον τελικό? Τα δώρα είναι μία προσφορά της CIC Auto Masters και του ταξιδιωτικού γραφείου Xenos Travel. Μοντέρνο, με κλασικό στυλάκι, σκέτη ζωγραφιά, γεμάτη εκφραστικότητα, χρώμα, χαμόγελο. Αυτό είναι το Fiat 500, αποκλειστικά από την CIC Auto Masters. Και ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Προσφορά του Xenos Travel. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιος δεν θα αναδειχθεί MVP. Πραξιτέλης. Σάιμον. Πραξιτέλης. Σάιμον, γιατί τον Πραξιτέλη? Νομίζω ότι ο coach και εγώ έχουμε παραπάνω γνώσεις στο άθλημα, μπορούμε να προσφέρουμε παραπάνω. Ναι, αλλά ο Κρητής είναι Κρητής. Ήταν ο πιο δυνατός Κρίκος στατιστικά. Αντώνη Κάπα, γιατί τον Πραξιτέλη? Έχουμε κάποιες διαφορές να λύσουμε στον τελικό με τον Σάιμον. Α, μάλιστα. Πραξιτέλη, ήσασταν όλοι αλάμφαστοι σε αυτό το γύρο. Ο Σάιμον, ας πούμε στο λογισμικό, είναι ο πιο αδύναμος γιατί μάζεψε μόνο 20 ευρώ. Και εσείς ψηφίσατε τον Σάιμον. Το εντοπίσατε. Στατιστικός, επειδή ασχολούμαι και με στατιστική. Μάλιστα. Το θυμώ. Πραξιτέλη, είστε πολύ καλός παίχτης για να έρθετε σε ένα κανονικό επεισόδιο του Κρίκου, ενώ όχι θεματικό. Πιστεύω και, και στις άλλες γνώσεις θα πάτε καλά. Θα κλείσουμε ραντεβού σε άλλο επεισόδιο. Να το προσπαθήσουμε. Πραξιτέλη, με δύο ψήφους είστε ο πιο αδύναμος Κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Πιστεύω ο νικητής σαν ο Αντώνης. Είναι πιο έμπειρος, έχει γνώσεις. Η εμπειρία του θα του βοηθήσει να υπερπεράσει το εμπόδιο του Σάιμον. Φτάσαμε στον 7ο γύρο του μπασκετικού επεισοδίου απόψε του πιο αδύναμου Κρίκου, 670 ευρώ. Και έχουμε τον Σάιμον που είναι καλαθοσφαιριστής του Κεραυνού Στροβόλου και τον Αντώνη Κάπα που είναι ο προπονητής... Καλαθοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ φέτος. Είστε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Ναι, ναι, φέτος ναι. Γι' αυτό είπατε ότι έχετε να λύσετε κάποιες διαφορές μαζί του. Ναι, διότι πριν λίγο καιρό είχαμε παιχνίδι μεταξύ μας. Έχουμε κάποιες περαιτέρω διαφορές να λύσουμε. Τι έγινε στο μεταξύ σας παιχνίδι? Κερδίσαμε το ΑΠΟΕΛ. Πόσα χρόνια είστε προπονητής του ΑΠΟΕΛ? Είναι τέταρτη μου θητεία στο ΑΠΟΕΛ, αλλά ήταν πριν χρόνια ξανά, διότι ήμουν 5 χρόνια στο εξωτερικό τα τελευταία 5 χρόνια. Άρα, ΑΠΟΕΛ με τον προπονητή και Κεραυνό Στροβόλου με τον παίχτη. Και πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο Κρίκο. Αυτή τη φορά η αλυσίδα σας δίνει 1100 ευρώ με 8 συνεχείς σωστές απαντήσεις και μπανκ. Ξεκινάμε με τον Αντώνη Κάπα που ήταν ο δεύτερος πιο δυνατός Κρίκος μετά τον Πραξιτέλη που αποχώρησε και έχετε 90 δευτερόλεπτα μόνο στη διάθεσή σας. Ρολόι! Αντώνη Κάπα, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ξεκίνησε κατά τον 18ο αιώνα η λεγόμενη ιστορικά βιομηχανική επανάσταση, στη Γαλλία ή τη Μεγάλη Βρετανία? Στη Γαλλία. Στη Μεγάλη Βρετανία. Σάιμον, ποιος είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών Κύπρου στο μπάσκετ? Λίνος Γαβρίλ. Σωστό. Αντώνη Κάπα. Μπανκ. Ποιας ασιατικής χώρας η κινηματογραφική βιομηχανία λέγεται Bollywood? Της Ινδίας. Σωστό. Σάιμον. Μπανκ. Ποια Ισραηλινή ομάδα μπάσκετ έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα 6 φορές την Ευρωλίγκα? Μακάμπι. Σωστό. Μακάμπι Τελαβίβ. Αντώνη Κάπα.
Bank. Από ποια ομάδα μπάσκετ είχε πάρει μεταγραφή ο Παναγιώτης Γιαννάκης για τον Άρη Θεσσαλονίκη το 1984. Από τον Ιωνικό Νικαίας. Σωστό, Ιωνικό Νικαίας. Σάιμον. Bank. Ποια ομάδα κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών της Κύπρου? Κεραυνός Τροβόλου. Σωστό, Αντώνη Κάπα. Bank. Ποιος είναι ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ ανδρών της ΑΕΚ Λάρνακας? Ο Ιάκωβος Παντελή. Σωστό, Σάιμον. Bank. Ποιο είναι το επάγγελμα του διάσημου Έλληνα Κώστα Γαβρά που ζει και εργάζεται στη Γαλλία? Ζωγράφος ή σκηνοθέτης? Σκηνοθέτης. Σωστό, Αντώνη Κάπα. Bank. Πόσα πρωταθλήματα στο NBA κατέκτησε ο Μάικλ Τζόρνταν όλα στους Chicago Bulls, 6 ή 8? 6. Σωστό, Σάιμον. Bank. Πώς είναι οι διαιτητές σε ένα αγώνα καλαθόσφαιρα στην Ευρώπη? 3. Σωστό, Αντώνη Κάπα. Bank. Πόση ώρα διαρκεί κανονικά μια περίοδος στο NBA, 12 ή 15 λεπτά? 12. Σωστό, Σάιμον. Bank. Το μη... 500 ευρώ για τον Σάιμον και τον Αντώνη Κάπα, σύνολο 1.170 ευρώ. Και αυτό το ποσό θα διεκδικήσετε αμέσως τώρα στο τελικό του πιο αδύναμου κρίκου. Φτάσαμε στον τελικό του απόψινού πιο αδύναμου κρίκου. Είναι ώρα για τζάμπολ, γιατί είναι ένα μπασκετικό επεισόδιο και, όπως είπαμε και πριν, στον τελικό βρίσκεται ο Σάιμον από τον Κεραυνό Στροβόλου. Πώς είναι το επίθετο, Σάιμον? Μιχαήλ. Μιχαήλ. Και ο Αντώνης Κάπα. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ στην καλαθόσφαιρα. 1.170 ευρώ, αυτό το ποσό διεκδικείται. Ένας θα το κερδίσει, ο άλλος θα φύγει με άδεια χέρια. Αυτή τη φορά παίζεται ο ένας ενάντια στον άλλον χωρίς χρονική πίεση. 5 ερωτήσεις που θα υποβάλω ένα λαξ στον καθένα σας. Και όποιος απαντήσει τις περισσότερες σωστές κερδίζει. Σάιμον. Ήσασταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον 7ο γύρο και αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε αν θα παίξετε πρώτος ή δεύτερος στον τελικό. Έχω επιλέξει να πάω δεύτερος. Αντώνη Κάπα. Ποιος πρώην Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής στον τελικό του Ευρωμπάσκετ του 1987 με τη Σοβιετική Ένωση ευστόχησε στις δύο τελευταίες βολές του αγώνα και χάρισε έτσι το τρόπαιο στην Εθνική Ελλάδα? Αργύρης Καμπούρης. Πείτε. Αργύρης Καμπούρης. Πήγα να πω ότι το θυμάμαι και εγώ και είναι σωστό φυσικά. Σάιμον, σε ποια ομάδα του NBA έπαιξε για 13 περιόδους ως point guard ο σπουδαίος Magic Johnson? Στους Lakers. Ολοκληρώς ο τίτλος, το Lakers. Lakers. Los Angeles Lakers. Σωστό. Αντώνη Κάπα. Πώς λέγεται η εθελοντική ελεύθερη ένωση κρατών, στην οποία είναι μέλος και η Κύπρος, που αποτελείται από πρώην αποικίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και έχουν για αρχηγό τους τη Βασίλισσα Ελισάβετ, τη δεύτερη της Αγγλίας? Κοινοπολιτεία. Σωστό. Σάιμον. Σε ποιο γαλλικό μουσείο βρίσκονται τα περίφημα ελληνικά αγάλματα της Αφροδίτης της Μήλου και της Νίκης της Σαμοθράκης? Πάσου. Του Λούβρου. Αντώνη Κάπα. Απέναντι σε ποιον αντίπαλο κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων η ΑΕΚ το βράδυ της 4ης Απριλίου του 1968 στο Παναθηναϊκό στάδιο μπροστά σε 80.000 θεατές? Σλάβια Πράγας. Ήσασταν εκεί? Όχι. Αγεννήτως. Του πότε είστε γεννηθείς? 74. Σωστό. Σάιμον. Dream Team είναι εμφαντικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για την αντιπροσωπευτική ομάδα καλαθοσφαίρισης ανδρών ποιας χώρας? Ηνωμένων Πολιτειών του 92. Και γενικότερα, ποια έχει μείνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σωστά? Σωστά. Σωστή απάντηση του Σάιμον. Αντώνη Κάπα. Πώς ονομάζονται δύο γωνίες που έχουν άφρισμα μία ορθή γωνία στη γεωμετρία? Ορθογώνιο. Συμπληρωματικές. Σάιμον. Σε ποια χώρα βρίσκεται το διάσημο σε όλο τον κόσμο μαυσολείο Taj Mahal? Σε ποια χώρα είπατε? Ναι, ναι. Διότι... Γαλλία. Στην Ινδία. Αντώνη Κάπα. Τελευταία σας ερώτηση. Ποια κυπριακή ομάδα στην καλαθόσφαιρα ανδρών σημείωσε κατάκτηση ευρωπαϊκού κυπέλου στην καλαθόσφαιρα το 2003? Για ΛΜΣΟΥ. Αν είναι σωστό, έχετε κερδίσει. Αν όχι, συνεχίζουμε. Και η κυπριακή ομάδα που κέρδισε ευρωπαϊκό κύπελο στην καλαθόσφαιρα το 2003 ήταν όντως η ΑΕΛ Λεμεσού.
Αυτό σημαίνει πως Αντώνη Κάπα είστε ο πιο δυνατός κρίκος και φεύγετε με 1.170 ευρώ από το παιχνίδι. Σάιμον, φεύγετε με άδεια χέρια. Ελπίζω να πάρετε τη ρεβάνς στο γήπεδο από τον Αντώνη Κάπα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπαίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο, να είστε καλά. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό το τελικός. Ήταν παρόμοιο με το παιχνίδι που είχαμε παίξει τις προάλλες με τον coach. Νομίζω ήταν γενικά πάρα πολύ ωραία διαδικασία που ήρθαμε εδώ στον Αδύναμο Κρίκο. Εξαιρετική εμπειρία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με τη συμβολή μου βοήθησα για έναν ιερό σκοπό, θα έλεγα, να μαζευτεί έναν ποσό που θα πάει στο Σύνδεσμο Παραπληγών Κύπρου. Την ίδια ώρα μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ αμφίροπο παιχνίδι, το οποίο μας αφήνει πλήρως ικανοποιημένους για το σκοπό που ήρθαμε εδώ.